Στη λιήψη χώς τις καρδεριάς στη λοσασιστός τις Θεό εκνεοτιτος κατηκυτιριον ο αυθης πνευματος Πατερ οσιε Χριστο Ο βίο του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών στη Λιανού του Παφλαγόνο του Θαυματουργού προστάτου του των Πέδων. Στι 26 του μηνό Νοεμβρίου, αγαπητοί μου εν Χριστό αδελφοί, Εορτάζει ένας μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Όσιος Στυλιανός ο Παφλαγώνας, ο προστάτης των παιδιών. Ο Άγιος Στυλιανός γεννήθηκε στην Παφλαγωνία της Μικράς Ασίας, μεταξύ του 400 και 500 μετά Χριστών. Ήταν ευλογημένος από την κοιλιά της μητέρας του ακόμη. Όσο μεγάλωνε, τόσο με την χάρη του Θεού γινόταν κατοικητήριο του Παναγίου Πνεύματος. Από την παιδική του ηλικία έδειξε τα σπάνια προτερήματα της αγιασμένης ζωής του. Η ψυχή του τον καλούσε σε αγώνες ασκητικούς και ωραίους. Τον καλούσε η άσκηση της ψυχής, η άσκηση της αρετής. Του έδειγνε τον δύσκολο και δύσβατο δρόμο της αιώνιας και παντοτινής ευτυχίας. Η αγνή και πιστή καρδιά του υπάκουσε στην φωνή της ψυχής του και η πρώτη του ενέργεια ήταν να πουλήσει όλη την περιουσία του όταν κοιμήθηκαν οι γονείς του και την μοίρασε στους φτωχούς της εκκλησίας. Απαλλαγμένος λοιπόν ο Άγιος από τα φθαρτά και εφήμερα αλλά και συγχρόνως με ευτυχισμένη την καρδιά του διότι μοίρασε τα πλούτη του σε φτωχούς και δυστυχισμένους και με θεάρεστα έργα, σκέφτεται από εδώ και στο εξή πως θα ζήσει τιμιότερα και αγιότερα τη ζωή του. Με μοναδική περιουσία πλέον τα ενδύματά του αρχίζει ένα σκληρό και αγωνιστικό στάδιο σύμφωνα με την διδασκαλία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αφού με τις ευεργεσίες του ανέβασε ο μακάριος στυλιανός τον γύρνο θησαυρό του στους ουρανούς και τον ασφάλισε, πήγε σε ένα μοναστήρι και εκεί ενδύθηκε το μοναχικό σχήμα. Αγωνίζεται το πώς να αρέσει στον Κύριο και πώς να τελειοποιήσει την ψυχή του και να κερδίσει τον παράδεισο. Η αυστηρή ασκητική ζωή του είναι απερίγραπτη. Η αγιότητά του αρχίζει να αστράφτει. Η ταπεινοφροσύνη του λαμποκοπάει. Η αγνότητά του θαμπώνει. Η νηστεία του είναι αυστηρότατη. Η προσευχή του είναι αληθινή επικοινωνία με τον Θεό, οι αγρυπνίες του θαυμαστές. Τρεις στόχους έβαλε για σκοπό του να επιτύχει ως μοναχός, την ακτιμοσύνη, την αγνότητα και την υπακοή και τους τρεις αυτούς σκοπούς με τη βοήθεια του Θεού τους πέτυχε. Την ακτιμοσύνη του την βλέπουμε. Δεν κράτησε για τον εαυτό του τίποτε από την περιουσία του τα μοίρασε όλα στους φτωχούς και στους πάσχοντες. Την αγνότητά του επίσης και την ηθικότητά του την κράτησε πολύ ψηλά. Κρατούσε την ψυχή του καθαρή, από κάθε είδους μολυσμό, σαρκός και πνεύματος. Αγωνιζόταν στις επιθέσεις του εχθρού να μην τον αγγίξει η βρωμερή αμαρτία. Η υπακοή του ήταν παραδειγματική. Αγωνίστηκε σκληρά για να κόψει το δικό του θέλημα, το οποίο θέλημα, το δικό μας εγωιστικό θέλημα, στηρίζεται στον εγωισμό. Ο Στυλιανός πολέμησε στο μοναστήρι εκείνο πάρα πολύ σκληρά, εναντίον των τριών εχθρών της σάρκας, του κόσμου και του διαβόλου. Αυτοί είναι οι τρεις σημαντικοί εχθροί του ανθρώπου. Η σάρκα, ο κόσμος και ο διάβολος. Και έτσι ο Άγιος Στυλιανός αποδεικνύεται λαμπρό αστέρι της ασκητικής ζωής. Γίνεται παράδειγμα σε νεότερους και παλαιότερους. Όλοι τον θαυμάζουν και τον προβάλλουν σαν παράδειγμα. Τον έχουν σαν πρότυπο μιμήσεως. Αλλά η αυστηρότητα εκείνη του ασκητικού βίου δεν του είναι αρκετή. Θέλει να πλησιάσει περισσότερο στην τελειότητα. Επιθυμεί λοιπόν τώρα την πλήρη απομόνωση, τον αυστηρό ασκητισμό, τον αναχωρητισμό. Αποχαιρετά λοιπόν τους αδελφούς μοναχούς στο μοναστήρι και αποσύρεται ο Άγιος μακριά σε μία έρημο, σε ένα ακατοίκητο μέρος. Εκεί στην έρημο κατασκηνώνει σε ένα σπήλαιο το νέο στάδιο της ασκητικής του ζωής είναι ουράνια τελειότητος. Οι μέρες και οι νύχτες του κυλούν με λογισμούς, με σκέψεις και προσευχές για τον τρισιπόστατο Θεό. Ψάλει ολόψυχα το μεγαλείο του Θεού, ημνεί την Αγία Τριάδα και ζει ενωμένος με τον Θεό. Και εκεί ο ερημίτης Στυλιανός, εκεί στην ησυχία της ερήμου, είχε τον καιρό να παρατηρεί όλα τα δημιουργήματα του Θεού και να φιλοσοφεί επάνω σε αυτά. Έβλεπε τον Δημιουργό σε όλα, διότι εσκέπτετο ότι ήταν αδύνατον να δημιουργηθεί μόνος του αυτός ο τρισμέγιστος κόσμος, τόσο ωραίος, τόσο αρμονικός. Έβλεπε τον Θεό στα άπειρα άστρα του ουρανού που στροβιλίζονται στο αχανές διάστημα με τόση ταχύτητα αλλά και με τόση ακρίβεια. Δύο βιβλία διάβαζε συνεχώς στην έρημο, το βιβλίο της Φύσεως και το βιβλίο της Αγίας Γραφής. Η καρδιά του, η διάνοιά του, η ψυχή του, όλη η ύπαρξή του είναι δοσμένη ολόθερμα στο Θεό. Όλη η δύναμη του οσίου στη είναι συγκεντρωμένη στην αγάπη του Θεού. Εγκαταλείπει έτσι ο Άγιος το σαρκικό εγώ του, το ίδιον θέλημα. Πάβει πια να φροντίζει για την τροφή του. Γίνεται όλος ακμή πνεύματος και ψυχής. Τρεφόταν με χόρτα της ερήμου και όταν δεν υπήρχαν και αυτά, ο Θεός, ως σπλαχνικός πατέρας που είναι, δεν τον άφηνε έτσι. Ο Θεός που θαυματουργεί δια τους Αγίους και μέσω των Αγίων δεν άφηνε τον σεβάσμιο όσιο να εξαντληθεί από την πείνα. Τον κράτησε στη ζωή στέλνοντάς του τροφές με τους αγγέλους, όπως έστελνε και στους άλλους Αγίους, στον προφήτη Ηλία, τον Άγιο Μάρκο, τον Αθηναίο, τον Φιλόσοφο και σε άλλους. Πολλά χρόνια έζησε τη σκληρή ζωή του αναχωρητή. Πάλεψε στην έρημο για δεκαετίες ολόκληρες σκληρά εναντίον του διαβόλου και εναντίον του εαυτού του, πάλεψε για να ξεριζώσει από μέσα τα πάθη του, να αποκτήσει τις αρετές και να φτάσει στην αγιότητα που θέλει ο Θεός. Ο Δημιουργός ήθελε να ζήσει ακόμη ο Άγιος Στυλιανός για να λαμποκοπάει με την αρετή του και να προγραμματίζει με την αυστηρότητα της ασκητικής ζωής του. Ήθελε η έμψυχος εκείνη στήλη της εγκρατείας, ο λίχνος ο φωτεινός της ερήμου, να λάμψει σε όλα τα πέρατα της γης ήθελε ο Θεός να φανούν οι πάρα πολλές αρετές του οσίου. Έτσι και ο Άγιος Στυλιανός, αφού με τους σκληρούς ασκητικούς αγώνες του στολίστηκε με τις αρετές και σαλαμπάδα με το γλυκό και ζεστό φως, αφού έφτασε σε ύψη δυσθεώρητα αρετής, μπορούσε να χύσει στο λαό το ηλαρό φως της αγιότητάς του προς δόξαν Θεού και σωτηρία των ανθρώπων. Διαδόθηκε λοιπόν η φήμη του Αγίου Στυλιανού παντού. Πλήθος κόσμου από διάφορα μέρη συνέρεαν με πίστη και ευλάβεια προς τον Άγιο για να θαυμάσουν την αγιότητά του και να αποκομίσουν ψυχικά και σωματικά αγαθά. Η Αγία του Μορφή, τα σοφά του Λόγια, οι προτροπές του άλλαξαν την ζωή πολλών ανθρώπων. Πολλοί ήσαν εκείνοι που γοητευμένοι από την ασκητικότητά του εγκατέλειπαν τον κακό εαυτό τους και μετανοούσαν και αναγεννιόνταν ψυχικά. Ήξερε πολύ καλά ο Άγιος να γαλινεύει τις ταραγμένες ψυχές. Κοντά του έτρεχαν και άλλοι ασκητές για να ενισχυθούν με τα λόγια του και την λάμψη του στο σκληρό ασκητικό βίο. Γνώριζε ο Άγιος Στυλιανός ότι για να κερδίσει κανείς την βασιλεία των ουρανών πρέπει να έχει την ψυχή του σαν την ψυχή των μικρών παιδιών, δηλαδή αθώα. Ήξερε ότι τα παιδιά έχουν αγγελικές ψυχές και στην Αγία του εκείνη επιθυμία ο παντογνώστης Θεός του έδωσε την χάρη του να μπορεί να κάνει θαύματα. Ο Θεός βράβευσε το ιερό του αίσθημα και του έδωσε την θαυματουργική του δύναμη να θεραπεύει τα ασθενή παιδιά. Μητέρες από κοντινά και μακρινά μέρη με φορτωμένα στους ώμους, ανάπηρα και άρρωστα παιδιά, έτρεχαν με πόνο και πίστη κοντά στον Άγιο για να ζητήσουν την θεραπεία των παιδιών τους. Μέρες ολόκληρες βάδιζαν μέσα σε εκείνα τα έρημα τα ξηρά μέρη για να βρουν την δοξασμένη από τον Θεό ασκητική σπηλιά του Αγίου Στυλιανού. Και όταν έφταναν εκεί, με δάκρυα στα μάτια, έπεφταν στα πόδια του γέροντα ασκητή, Δόξαζαν τον Θεό που τον συνάντησαν και παρακαλούσαν να γιατρέψει τα παιδιά τους. Ο Άγιος Στυλιανός γεμάτος καλοσύνη και συμπόνια έπαιρνε τα άρρωστα νήπια στα χέρια του και με μάτια δακρυσμένα παρακαλούσε τον Θεό να τα θεραπεύσει. Ο Δεσπότης των Ουρανών άκουγε την ολόθερμη προσευχή του και ο Άγιος θαυματουργούσε. Παιδιά άρρωστα έβρισκαν την υγεία τους παθήσεις διαφόρων ειδών εξαφανίζονταν. Μπροστά στην δύναμη του Θεού καμία αρρώστια δεν μπορούσε να αντισταθεί. Μανάδες έκλεγαν από χαρά έξω από το ασκητήριό του και άλλες καταφυλούσαν με σεβασμό και ευγνωμοσύνη το Άγιο Χέρι του Γέροντα, δοξάζοντας τον Θεό. Δοξολογούσε και εκείνος ακατάπαυστα το Άγιο όνομά του και ευχαριστούσε για τα θαύματα αυτά που τον αξίωνε να τελεί. Έπειτα γεμάτος στοργή κοίταζε τα αθώα πλασματάκια που είχαν λυτρωθεί από την αρρώστια. Ένα γλυκό χαμόγελο, χαμόγελο αγγελικό, άνθιζε στο πρόσωπο του σεβασμίου ασκητού. Τα θαύματα όμως αυτά έγιναν γνωστά σε όλα τα μέρη και κόσμος πολλής έτρεχε στον Άγιο Στυλιανό για να τον παρακαλέσει να γιατρέψει από κάποια ασθένεια τα παιδιά του. Έτσι δόξαζε ο Θεός το όνομα του Οσίου Στυλιανού που αφιέρωσε την ζωή του στην δόξα του Θεού. Αλλά δεν ήταν μόνο τα θαύματα της θεραπείας των παιδιών που δόξαζαν το όνομα του ταπεινού Αγίου Στυλιανού. Ο Άγιος απέκτησε φήμη ως θαυματουργού διότι έκανε ατέκνους ευτέκνους με την προσευχή του. Πολλοί πιστοί χριστιανοί με την ευλογία του Αγίου, αν και ήσαν άτεκνοι, απέκτησαν ωραία και γεμάτα υγεία παιδιά. Πολλοί μάλιστα χριστιανοί και μετά την κοίμησή του, επικαλούμενοι το όνομα του Αγίου και ζωγραφίζοντας σαν τάμα την εικόνα του, απέκτησαν παιδιά, αν και είχαν χάσει πια την ελπίδα να τεκνοποιήσουν. Εν τω μεταξύ, από όλα τα μοναστήρια πήγαιναν στον γέροντα σκητή για να οσφρανθούν κοντά του το άρωμα της αγιότητός του και να ακούσουν την φωτισμένη από τον Θεό διδασκαλία του. Μοναχοί και ασκητές ζητούσαν από τον Άγιο συμβουλές για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν τους πειρασμούς και πώς να επιβάλλουν την γαλήνη στα κοινόβια τους. Όλοι τον έβλεπαν σαν πρότυπο Αγίας ασκητικής ζωής. Η προσωπικότητά του ήταν γεμάτη ταπεινοφροσύνη και άστραφτε από ουράνιο κάλος και εκείνος ακούραστος με αγγελική γαλήνη τους βίβασκε, τους καθοδηγούσε, τους γέμιζε την καρδιά, τους στερέωνε στην πίστη, τους διέλυε τις αμφιβολίες. Ειρήνευε με τις συμβουλές του από μακριά όσα μοναστήρια είχαν εσωτερικές διχόνοιες. Έτσι έζησε και δόξασε το όνομα του Θεού και δοξάστηκε από τον ουράνιο πατέρα ο Άγιος Στυλιανός. Όταν έφτασε σε βαθιά γεράματα έστειλε ο Θεός στους αγγέλους του και πήραν την Αγία Ψυχή του για να την αναπαύσουν από τους πολύχρονους κόπους της στερήσεως και την σκληρότητα της ασκητικής ζωής. Κοιμήθηκε λοιπόν ο Άγιος πλήρης ημερών αλλά και πλήρης αρετών. Πού τον έθαψαν δεν γνωρίζουμε, ούτε διασώθηκαν άλλα στοιχεία από την κουρασμένη και αγιασμένη ζωή του. Έμεινε όμως το όνομά του. Τον σέβεται και τον τιμά όλη η Ορθόδοξοι χριστιανοσύνη. Τον επικαλούνται στις ανάγκες τους και προπαντός για τα άρρωστα παιδιά τους. Χτίζουν στο όνομά του μεγαλοπρεπείς ναούς και σήμερα ο Άγιος Στυλιανός εξακολουθεί να είναι ο προστάτης των παιδων. Λένε μάλιστα ότι από τη λέξη «στιλόνι» που σημαίνει «στηρίζει την υγεία των παιδιών» και ο Άγιος εικονογραφείται με ένα βρέφος σπαργανωμένο στην αγκαλιά του που συμβολίζει ότι είναι ο προστάτης των νηπίων. Η μνήμη του Αγίου Στυλιανού εορτάζεται από την Αγία Μας Εκκλησία στις 26 του μηνός Νοεμβρίου, να έχουμε την ευχή Του και τις μεσητίες Του ενώπιον του Θεού και να μας δίνει και μας δύναμη ο Άγιος να μπορούμε να αγωνιζόμαστε για να αρέσουμε στον Κύριο Ιησού Χριστό. Στήλη εμψυχώς, στήλος ασυστός της Εκκλησίας, στή... Ο θή του πατέρ, όσοι χριστών